Μία ομολογουμένως πρωτότυπη έκθεση εγγενιάστηκε χθες και θα φιλοξενείται έως τις 31 Μαρτίου στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, Μουσείο ΓΙ Κατσίγρα. Η έκθεση περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό σύνολο έργων με ποικιλία πρωτότυπων καλλιτεχνικών ιδεών, με βασική ιδέα την ανακύκλωση μέσα από τη ματιά και τον τρόπο των καλλιτεχνών, που η φαντασία, η τόλμη, η ευρηματικότητα, το χιούμορ χαρακτηρίζουν τα επιτύχια έργα, τις κατασκευές, τα installations, τα ενδύματα, τα έπιπλα, τα χρηστικά αντικείμενα, δοσμένα με μια φανταστική ποικιλία ανακυκλώσιμων υλικών. Είναι μια πρωτοποριακή, θα έλεγα, έκθεση, όπου άχρηστα και ευτελή υλικά μετατρέπονται σε έργα τέχνης. Στόχος μας είναι και η δημιουργία, αλλά και να περάσουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης. Η ιδέα αυτής της έκθεσης, που φέρει τον τίτλο «Σκουπίδια, αλλιώς ανακύκλωση τέχνης», ξεκίνησε από μια ομάδα καλλιτεχνών του Βόλου, αποτελούμενη από τους Τζοβάνι Αλμπίνο, Βασίλη Βούλγαρη, Κώστα Κομνηνό, Καταρίνα Σαμαρά και Ιωάννα Τερλίδου, που συμμετείχαν στην έκθεση «Risk Art», που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη κατά το διάστημα από 2 έως 12 Μαΐου του 2014. Η έκθεση αφορούσε τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών σε κάθε τομέα καλλιτεχνικής δημιουργίας, από πίνακες και γλυπτά έως έπιπλα και ενδύματα και πολλές άλλες μορφές τέχνης έως και τη μουσική. Παράλληλα με την έκθεση εξελίσσεται και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα πραγματοποιείται στους χώρους της Πινακοθήκης, θα πραγματοποιείται δράση όπου τα παιδιά μαζί με τους καθηγητές τους, οικαστικούς, θα κάνουν έργα με ανακυκλώσιμα υλικά. Τα έργα των μαθητών θα εκτεθούν στο φουαγέ της Πινακοθήκης. Δηλαδή θα υπάρξει μια παράλληλη έκθεση.